Μπροστά σε ένα δάσος χασισόδεντρων, στο οποίο μάλιστα είχαν τοποθετήσει και κάμερες, βρέθηκαν το πρωί οι άνδρες των διοκτικών αρχών του Ρεθύμνου όταν προσέγγισαν μια θαμνώδη περιοχή του μιλοποτάμου. Η φυτία 1135 δεντριλίων κάναβης βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από χωριό, σε παιδινή περιοχή του Μιλοποτάμου και μάλιστα το τελευταίο διάστημα είχε τεθεί σε διακριτική παρακολούθηση από άντρε του τμήματο δίωξη ναρκωτικών τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου. Τι πρώτε πρωινέ ώρε, πάνω από αστυνομική τη ασφάλεια αλλά και των τμήματων αστυνομικών επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μιλοποτάμου, εισέβαλαν στο χώρο τη φυτία εντοπίζοντα και εκριζώνοντα τα χασισόδεντρα που ήταν στο στάδιο τη ανάπτυξη αφού δεν ξεπερνούσαν το ένα μέτρο και τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώ σε δύο ειδικά διαμορφωμένου χώρου. Έκπληκτοι αστυνομικοί όμω εντόπισαν μέσα στο χώρο τη φοιτεία και δύο κάμερε ανείχνευση και καταγραφή κίνηση, τι οποίε και κατέσχεσαν, ενώ επίση βρήκαν και περισυνέλεξαν πλήθο πιστηρίων, τα οποία θα σταλούν για εξέταση στα εργαστήρια τη Ελλά, ώστε να οδηγηθούν οι αρχέ στην ταυτότητα και τη σύλληψη των ιδιοκτητών τη φοιτεία. Σε κάθε περίπτωση, το τμήμα Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου κατάφερε σήμερα ένα νέο κέριο πλήγμα σε βάρο των χασισοκαλλιεργητών, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα φυτία κάναβης που εντοπίζεται από την αρχή τη σεζόν.